Όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Σύνταγμα, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε διαλέξει τη μία και μοναδική σωστή πλευρά της ιστορίας. Στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Παρά την προσπάθεια που κάνουν η κυβέρνηση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κόμματα που στηρίζουν το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, εμείς οι εργαζόμενοι, όλοι οι άνθρωποι του μεροκάματου, σηκώνουμε τείχος αλληλεγγύης και δράσης. Ό,τι και να κάνουν, όσο και να κρύψουν τις τεράστιες διαδηλώσεις μας σε όλη τη χώρα, δεν θα καταφέρουν να μας σταματήσουν. Γιατί εμείς δεν δεχόμαστε να κάνουμε καταμέτρηση νεκρών παιδιών. Γιατί εμείς δεν πιστεύουμε στο λεγόμενο εθνικό συμφέρον των εκμεταλλευτών μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή και η εμπλοκή καθορίζεται από τις οικονομικές συμφωνίες αυτών που υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή με βάση τα κέρδη τους. Εμείς οι εργαζόμενοι δεν έχουμε καμιά δουλειά με αυτά τα συμφέροντα. Είναι απολύτως αντίθετα από τα συμφέροντα της τάξης μας. Εμείς πιστεύουμε στο δικαίωμα του κάθε λαού να αφεντεύει τον τόπο του και τον πλούτο που παράγει, να έχει τη δικιά του πατρίδα. Πιστεύουμε στο δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να υπερασπιστεί με κάθε μορφή τα σύνορά του όπως είχαν καθοριστεί το 1967. Πιστεύουμε στην αντίσταση ενάντια στην κατοχή του Ισραήλ. Η ελληνική κυβέρνηση έχει βάλει τη χώρα μας σε θέση μάχης δίπλα στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ και το ΝΑΤΟ για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των Ελλήνων βιομηχάνων, των εφοπλιστών, συνολικά του ελληνικού κεφαλαίου, αυτών δηλαδή που καθημερινά μας πίνουν το αίμα μέσα στους χώρους δουλειάς, αυτών που ευθύνονται για τα καθημερινά θανατηφόρα εργοδοτικά εγκλήματα μέσα στα ναυπηγεία, τα πλοία, στα λιμάνια, στις οικοδομές, στην άσφαλτο. Η συμμετοχή της χώρας, η εμπλοκή σε αυτή τη σφαγή γίνεται πράξη με πολύ χρήμα που εκταμιεύεται από τα κρατικά ταμεία με εκατομμύρια ευρώ. Λεφτά που θα έπρεπε και θα μπορούσαν να δίνονται σήμερα για μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, για να φτιαχτούν τα νοσοκομεία, τα σχολιά μας, για να γίνονται έργα αντιπλημμυρικά και να μην πνιγόμαστε όποτε βρέχει, για να προσληφθούν πυροσβέστες, δασοφύλακες, για να γίνονται έργα πρόληψης για τις καταστροφικές φωτιές. Όλα αυτά τα εκατομμύρια που δίνουν και που μετατρέπουν την πατρίδα μας σε ορμητήριο πολέμου και σε στόχο αντιπίνων, είναι ο ιδρώτας μας. Βγήκαν και αυτά με αίμα, μέσα από τη σκληρή εκμετάλλευση που ζούμε στους χώρους δουλειάς. Ξέρουμε επίσης καλά ότι ένας από τους λόγους που δεν φτάνει ο μισθός μας μέχρι τις 15 του μήνα, που δεν μπορούμε πλέον να αγοράσουμε από το σούπερ μάρκετ ούτε τα βασικά, είναι και όλες αυτές οι αιστείες πολέμου, οι αιστείες θανάτου στην Ουκρανία, στη Συρία, στην Ιεμένη και τώρα στην Παλαιστίνη. Οι πολεμικές συγκρούσεις που γίνονται για το ποιος από τους εκμεταλλευτές μας θα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο του πλούτου που παράγεται μέσα από την υπεραξία της δουλειάς μας. Η προσπάθειά τους να ελέγχουν τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο, τους δρόμους μεταφοράς εμπορίου, για να έρχονται μετά να μας πουλάνε, λες και είναι χρυσάφι, την ενέργεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε τα βασικά μέσα σε αυτή την υπόθεση. Η βάση της Τούδας ήδη έχει μπουκώσει με πολεμικά πλοία και αεροσκάφη που υποστηρίζουν τη σφαγή στη Γάζα. Ελληνικές φρεγάτες, Έλληνες αξιωματικοί και πληρώματα συνοδεύουν τα αεροπλανοφόρα και ετοιμάζονται ταυτόχρονα και οι υπόλοιπες στρατιωτικές βάσεις, όπως η πτέρυγα μάχη στην Ελευσίνα. Ήδη δηλαδή η κυβέρνηση, όπως και οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΗΠΑ, έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα χιλιάδων παιδιών αμάχων. Ξέρουμε βέβαια ότι και η κυβέρνηση Νετανιάχου, το κράτος του Ισραήλ,
καταληστεύει με τον ίδιο τρόπο τους Ισραηλινούς εργαζόμενους, τους καταργεί εργατικά και δημοκρατικά δικαιώματα, τους στέλνει στη σφαγή για τα συμφέροντα της Ισραηλινής αστικής τάξης. Από τη δουλειά της εργατικής τάξης του Ισραήλ χρηματοδοτείται αυτή η κτηνοδία. Είναι βέβαιο για όλους τους λαούς που ταυτόχρονα με εμάς διαδηλώνουν σε όλες τις μεγάλες χώρες του κόσμου, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Λονδίνο, στο ίδιο το Τελ Αβίβ και αλλού, ότι στη Γάζα οι νεκροί είναι ήδη 8.000 και μιλάμε για μεγάλη κτηνοδία. Αυτή τη στιγμή ένα είναι το καθήκον για όλους τους λαούς, η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Το εργατικό κίνημα στη χώρα μας έχει πλούσια αγωνιστική παράδοση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Είναι τόσο έντονη και βαθιά που δεν μπορεί να σταματήσει από τα εξοργιστικά ψέματα της Ισραηλινής και Αμερικανονατοϊκής προπαγάνδας. Η στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στο κράτος δολοφόνο που έχει μετατρέψει ένα μικρό κομμάτι γης στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου και σε νεκροταφείο αμάχων και μικρών παιδιών βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το λαϊκό αίσθημα και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού. Απευθυνόμαστε σε όλα τα αδέλφια μας, τους Παλαιστίνιους, και τους λέμε μέσα από αυτό το τεράστιο συλλαλητήριο: δεν είστε μόνοι, είμαστε μαζί σας μέχρι τη Λευτεριά. Μαζικά και αγωνιστικά συνεχίζουμε την πορεία μας σε λίγο προς την Ισραηλινή πρεσβεία.